Λοιπόν, αμέσως τώρα θα πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση μέσω Skype και θα συνομιλήσουμε με την πρώτη Ελληνίδα η οποία πάτησε στις 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Είναι η κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη. Κυρία Φλαμπούρη, να σας καλησπερίσω από την Κρήτη, να σας καλησπερίσω από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Στην άθληση δεν έχουν δικαίωμα μόνο οι πρωταθλητές στα μεγάλα όνειρα. Δεν χρειάζεται να έχει γεννηθεί κάποιος πλούσιος ή εξαιρετικά ταλαντούχος. Μπορείς να είσαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που βάζει στόχους και δουλεύει σκληρά με μεράκι για να τους πετύχεις. Αυτή η φράση βέβαια ανήκει στην κυρία Φλαμπούρη. Και για να το πείτε, σημαίνει ότι το εννοείτε και σημαίνει ότι το μεταδίδετε. Αυτό ήταν το μάθημα που πήρα από τα βουνά, από τις υψηλότερες κορφές των Ηπείρων του κόσμου. Είχατε δεν μία... είμαι εργάτης. Η ρυθμή της καθημερινότητάς σας, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μάθει, ήταν τελείως διαφορετική με τους ρυθμούς και γενικότερα με τη φιλοσοφία ζωής που πρεσβεύεται αυτούς τους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Σωστά, αλλιώς ξεκινήσατε διαφορετικά κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, την είδατε στην πορεία. Ακριβώς. Ακριβώς, δεν ήμουν επαγγελματίας αθλητής, ούτε επαγγελματίας ορειβάτης, ούτε προέρχομαι από μια οικογένεια ορειβατών ή αθλητών. Έχω μια κανονική δουλειά σε δουλειά γραφείου. Περίπου πριν έξι χρόνια ανακάλυψα τη μαγεία του βουνού, που για μένα ξεκίνησε απλά σαν μια πρόκληση για να ξεπεράσω ένα φόβο για το ύψος. Και στην αρχή, βέβαια, την άλλη. Στην αρχή βέβαια, στην πρώτη προσπάθειά σας τα βρήκατε λίγο σκούρα. Και είπατε, εγώ δεν είμαι για αυτή την ενασχόληση, οπότε ας τα αφήσω και ας επιστρέψω στο γραφείο μου. Ωστόσο, κάτι άλλαξε. Σωστά. Η σκέψη της αποτυχίας ή το ότι δεν προσπάθησα αρκετά, για να είμαι ειλικρινής, δεν προσπάθησα καθόλου, μέτρωγε. Επομένως, είπα ότι θα γυρίσω πίσω στο βουνό και θα προσπαθήσω να ξεπεράσω αυτό το μη λογικό φόβο. Και ανακάλυψα κάτι μαγικό. Κάθε φορά που πέρναγα ένα δύσκολο πέρασμα, που ξεπέρναγα τον εαυτό μου, έτσι όπως ένιωθα εκείνη τη στιγμή, έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Όχι μόνο όμως στο κομμάτι του βουνού, στο κομμάτι της δουλειάς, στο κομμάτι των σχέσεων, σε όλη μου τη ζωή. Άρχισα να γίνομαι πιο δυνατός άνθρωπος. Λοιπόν, σε ποιες κορυφές του κόσμου έχετε βρεθεί? Φαντάζομαι σε κάθε κορυφή σηκώνεται, υψώνεται την ελληνική σημαία. Η καρδιά πιο έντονα πού χτύπησε? Έχω ανέβει την ψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου. Πιο έντονα χτύπησε η καρδιά όταν άνοιξα την ελληνική σημαία σε σημεία που δεν είχε πατήσει πριν καμία Ελληνίδα. Όταν πρώτη φορά πάτησα στην ψηλότερη κορφή του κόσμου, στο Everest, και άνοιξα την ελληνική σημαία εκεί, σαν μαγικά άρχισαν να περνάει από μπροστά μου, σαν ταινία, όλη η ορειβατική ιστορία, μέχρι εκείνη τη στιγμή που γινόταν η αρχή για τις Ελληνίδες. Εντάξει, δεν μπορώ βέβαια να μην ξεχωρίσω και στην τελευταία μου κορφή, στην ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής, στο Βίνσον, όταν άνοιξα εκεί την ελληνική σημαία, ένιωσα ότι ολοκληρώνεται και ένα project που προσπαθούσα τα τελευταία 3,5 με 4 χρόνια. Άρα ήταν η επιβεβαίωση ότι τα πάντα είναι δυνατά. Η ανάβαση κρύβει δυσκολίες και θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρξαν στιγμές όπου σκεφτήκατε να το εγκαταλείψετε, να φοβηθήκατε σε κάποιες στιγμές. Υπήρχαν πολλές στιγμές που σκέφτηκα ότι δεν μπορώ ή δεν έχω καν σταγόνα ενέργειας μέσα μου για να τα καταφέρω. Προσπαθούσα να σκέφτομαι πώς θα ένιωθα αν τώρα πάταγα κορφή. Αν τώρα ένιωθα την επιτυχία που τόσο πολύ παλεύω γι' αυτό. Και σκεφτόμουν όλη την προσπάθεια που είχα κάνει για να είμαι εκείνη τη στιγμή στο σημείο που ήθελα να τα παρατήσω. Και εκεί έπαιρνα λίγο δύναμη για ένα βήμα ακόμα, για μια μέρα ακόμα. Για να πατήσετε έφτανε στο Everest, στην κορυφή του Everest, βέβαια, πόσο διάστημα χρειάστηκε, πόσες μέρες χρειάστηκαν? Χρειάστηκε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Γιατί στα ψηλά βουνά δεν μπορείς να ανεβαίνεις κατευθείαν πάνω. Πρέπει να αφήνεις χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί στις συνθήκες λιγότερου οξυγόνου. Επομένως, ανεβαίνουμε στο υψηλό υψόμετρο και την επόμενη μέρα ξεκουραζόμαστε, κατεβαίνουμε ξανά χαμηλά για να ξεκουραστεί το σώμα μας. Μάλιστα, και φαντάζομαι σε αυτή την περιπέτεια και σε αυτές τις περιπέτειες γνωρίσατε ανθρώπους, είχατε την τύχη να γνωρίσετε διαφορετικές εθνικότητες, ίσως και κάποιες φυλές οι οποίες είναι σπάνιες και πάρα πολύ δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή. Σωστά. Πλέον που έχω ολοκληρώσει τις 7 κορφές, έχω φίλους σχεδόν από κάθε ήπειρο του πλανήτη.
Παρ' όλα αυτά, ξεχωρίζω την ψηλότερη κορφή της Οκεανίας, που λέγεται Κάρστενς, είναι στην Παπούα, όπου εκεί είχα την τύχη να βρεθώ και να συναντήσω φυλές που ακόμα ζουν χωρίς ρούχα ή σε καλύβες από λάσπη, που τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν, γιατί πλέον η τεχνολογία νομίζω θα φτάσει μέχρι και το τελευταίο σημείο της γης. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο βέβαια, πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι τη συνύπαρξή τους με το σύγχρονο άνθρωπο, με εσάς. Έδειξαν σε μένα ότι χαίρονται. Κάποια στιγμή είχα πάρει το κινητό μου να βγάλω μία selfie σε ένα μικρό χωριουδάκι μέσα στη ζούγκλα και όλα τα παιδάκια έτρεχαν να έρθουν να δουν τον εαυτό τους στο κινητό. Άρα καταλαβαίνω ότι τους ενθουσιάζει, τους φαίνεται κάτι καινούριο. Φαντάζομαι δεν είχαν ξαναδεί, τον εαυτό τους, πιθανότατα. Ίσως από άλλους τουρίστες που μπορεί να είχαν περάσει από εκεί, αλλά δεν είναι τουριστικό μέρος που περνάει πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, πατήσατε λοιπόν στις 7 ψηλότερες κορυφές του κόσμου. Υπάρχει επόμενος στόχος? Υπάρχουν πολλοί στόχοι. Αυτό που αγαπώ είναι η λέξη κορφή με τη μεταφορική έννοια. Και τώρα στην περίοδο της καραντίνας, όλοι οι στόχοι που έχω βάλει είναι με τη μεταφορική έννοια, από τη στιγμή που δεν μπορώ να σκαρφαλώσω και δεν μπορώ να βγω από το σπίτι όπως όλοι μας. Άρα αυτή την περίοδο η κορφή μου, αν το θέλεις, είναι να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ να μεταφέρω μηνύματα που βοηθάνε στο κοινωνικό σύνολο. Τι εννοώ? Αυτή την περίοδο λόγω της καραντίνας έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε αίμα. Είμαι εθελόντρια στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και παίζω στην καμπάνια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για την αιμοδοσία, που λέμε κάτι πολύ απλό, ότι μοιράσου τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Ο κάθε άνθρωπος κρύβει πολύ δύναμη μέσα του. Γιατί δίνοντας αίμα μπορείς να χαρίσεις ζωή. Άρα προσπαθούμε να πούμε αυτό το μήνυμα όσο πιο δυνατά μπορούμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική κορφή, αν το θες, που κυνηγά αυτή την περίοδο. Βέβαια, κυρία Φλαμπούρη, ο σύγχρονος άνθρωπος κατευθύνεται σε μία λάθος κατεύθυνση, πιστεύετε? Λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας καμιά φορά μας κάνουν να ξεχνάμε τα απλά καθημερινά πράγματα που έχουμε και θα έπρεπε να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας αφήνουν τα περιθώρια να έρθουμε σε επαφή με αυτήν τη διαφορετική ζωή που πρεσβεύεται τώρα? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Όσο και να το θέλουμε, πολλές φορές λόγω χρόνου δεν το κατορθώνουμε. Η δυνατότητα υπάρχει και ο χρόνος είναι κάτι σχετικό. Δουλεύω περίπου όσες ώρες δούλευα πριν ανακαλύψω τα βουνά. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη μέρα μου μπορώ να εκτιμήσω πράγματα που πριν δεν τα καταλάβαινα. Ένα ποτήρι καθαρό νερό που μπορώ απλά να ανοίξω τη βρύση και να βάλω. Στο βουνό μπορεί να χρειαστεί ώρες για να έχω ένα ποτήρι καθαρό νερό, αφού λιώνουμε το χιόνι, περιμένουμε να κρυώσει και μετά να το πιούμε. Άρα, ναι, μπορείς να εκτιμήσεις τη ζωή λίγο διαφορετικά και να νιώθεις ευτυχισμένος, αρκεί να ανοίξεις τα μάτια σου καλά. Να σας βρω εγώ ένα στόχο, να κατέβετε στην Κρήτη και να ανέβετε στο Ψιλορίτη. Δεν έχω ανέβει ακόμα στο Ψιλορίτη. Έχω ανέβει σχεδόν σε όλα τα βουνά της Ελλάδας. Στην Κρήτη δεν έχω έρθει τόσο για να κάνω ρηπασία. Επομένως, ίσως πρέπει να είναι ένας από τους επόμενους μου στόχους. Ένα μήνυμα προς τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και πιθανότατα να θέλουν να ζήσουν και αυτοί ένα μέρος από την δική σας εμπειρία? Ένα μήνυμα. Ότι δεν υπάρχουν απάτητες κορφές. Είναι απάτητες μέχρι να βρεθεί κάποιος να τις πατήσει. Άρα δεν υπάρχουν άπιαστα όνειρα. Βάλτε την ψηλότερη κορφή που μπορείτε να φανταστείτε στόχο και ξεκινήστε το σκαρφάλωμα. Μάλιστα. Κυρία Φλαμπούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και γιατί όχι, η επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε να γίνει πάνω από μια κορυφή, υψηλή κορυφή. Γιατί με όχι. Με χαρά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ με από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.